Παράλληλα με την ολοκλήρωση του έργου της Απλουταριάς, η τεχνική υπηρεσία μέσω των αστικών αναπλάσεων δουλεύει ένα πρόγραμμα υπό τον γενικότερο τίτλο «Προσβασιμότητα των ατόμων των ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια». Στο πλαίσιο αυτό προχωράει σε αναβάθμιση των πεζοδρομίων στη Στεφάνου Τσουρή, στην Οδό Κοραή και στην ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης στη Ζολώτα. Η Ζολώτα, όπως ξέρετε, είναι ο δρόμος ανάμεσα στο 11ο Δημοτικό και το 1ο Γυμνάσιο, που με παλιά απόφαση Επιτροπής Κυκλοφορίας είχε κλείσει. Αυτός θα πεζοδρομηθεί και θα βλακοστρωθεί μέσα από αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στην Οδό Κοραή θα φτιαχτούν πεζοδρόμια από τη διασταύρωσή της με την Απλουταριά μέχρι τη βιβλιοθήκη και μπροστά στη Μητρόπολη θα γίνουν και κάποιες ράμπες για να βοηθηθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα διαπλατηθούν λοιπόν τα πεζοδρόμια, θα γίνουν με τις σύγχρονες ράμπες που βοηθάνε τους τυφλούς, θα έχουν το κατάλληλο πλάτος που πρέπει να έχουν και αντίστοιχο πλάτος θα έχουν και στην οδό Στεφάνου Τσουρή, δηλαδή θα είναι περίπου 1,80 από τη μία μεριά μέχρι το ύψος του Ναυτικού Μουσείου, με τις ράμπες επίσης για τους τυφλούς, και από την άλλη πλευρά θα εξοραϊστούν, αλλά δεν μπορούν να γίνουν τόσο φαρδιά, καθώς θα πρέπει να υπάρχει διέλευση για οχήματα, τουλάχιστον τα πυροσβεστικά, τα ασθενοφόρα ή κάποιο μεγαλύτερο φορτηγό. Αυτό το έργο της διαπλάτησης των πεζοδρομίων θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί και στην οδό την Ευστρατείου Αργέντη, αλλά και σε όποιους άλλους δρόμους κρίνουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Και ελπίζουμε ότι και τώρα και με την Κοινοφελή θα μπορέσουμε λίγο να εξοραίσουμε και τα πεζοδρόμια της Πολυτεχνείου, ούτως ώστε ο κόσμος που κατεβαίνει από την πόλη και κατευθύνεται προς το Ομήριο, το κτίριο της Περιφέρειας ή και σε εμάς εδώ στο Δημαρχείο, να μπορεί να έχει μία απρόσκοπτη διέλευση και όχι έτσι όπως γίνεται μέχρι τώρα με όλες αυτές τις δυσκολίες, με τα αυτοκίνητα που πολλές φορές ανεβαίνουν και τα μηχανάκια πάνω στα πεζοδρόμια ή με τα πολλά ανισόπεδα πεζοδρόμια, με σκάλες, με διαφορετικό είδος πεζοδρόμιο και διαφορετική ολισθηρότητα, που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.